Πρόκειται για ένα ζευγάρι εργαζομένο στον ΟΕΚ, οι οποίοι είναι από την Πρέβεζα και πήραν μετάφραση στην Αθήνα για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, οι οποίοι από όσο πληροφορούμαστε έχουν να κάνουν με το παιδί τους, το οποίο έχει ειδικές ανάγκες. Ζήτησαν λοιπόν να πάρουν μετάφραση στην Αθήνα για να μπορούν να είναι κοντά στους γιατρούς, προκειμένου να έχει το παιδί τους την περίσταση που πρέπει. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, με την απόφαση αυτή, το ζευγάρι μένει στον δρόμο και δύο δουλεύουν στον οργανισμό εργατικής κατοικίας, έχουν και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες και η απόγνωση τους έφτασε στο σημείο αυτό. Βρίσκονται λοιπόν στο κτίριο και απειλούν να πέσουν στο κενό. Σε ποιον όροφο βρίσκεται η κοπέλα? Αν δεν κάνω λάθος, είναι στον έκτο όροφο. Φαντάζομαι ότι έχουν έρθει διαπραγματευτές από την αστυνομία και τα λοιπά και την πυροσβεστική. Ναι, ακριβώς. Βρίσκεται εδώ το ΚΑΔ. Από την πυροσβεστική έχουν τοποθετήσει ένα πανί από κάτω, από εκεί που απειλείται το ζευγάρι να πέσει. Βλέπω δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ. Πολλοίς κόσμος γεντρωμένος εδώ. Σε πολύ λίγο, Νίκο, θα έχουμε και πιο πολλές λεπτομέρειες. Νίκο, να σου πω ότι η κοπέρα κάτι λέει συνέχεια. Είναι στραμμένη προς τη μεριά όπου είμαστε κι εμείς. Ο σύζυγός της που είναι? Τον έχουμε δει? Ο σύζυγός της αυτή τη στιγμή, ναι, είχε εμφανιστεί πιο πριν, τώρα όμως είναι μέσα. Είναι μόνο η κοπέλα στο πράθυρο. Να σου πω λίγο πόσο πληροφορούμαστε. Έχουν δύο παιδιά το συγκεκριμένο ζευγάρι. Το ένα έχει προβλήματα και αυτός ήταν και ο λόγος που πήραν την μετάφραση στην Αθήνα. Δύο παιδιά λοιπόν. Συγγνώμη, αυτό το σωστικό, εν πάση περιπτώσει, είναι το κόκκινο το οποίο βλέπουμε? Ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό το οποίο είναι σαν... Το οποίο θα απορροφήσει την πτώση. Ναι. Θα απορροφήσει την πτώση. Έχει τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από τον τρίτο όροφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Βλέπουμε συνεχώς στην κοπέλα κάτι να φωνάζει. Βέβαια δεν μπορούμε να ακούσουμε προς το σημείο εδώ που βρισκόμαστε εμείς, αλλά και οι αστυνομικοί. Οι πυροσβέστες είναι ακριβώς από κάτω. Αναμένουμε να δούμε. Δεν πρέπει να ακούσουμε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, Νίκο. Ο σύζυγος είναι μέσα. Στη συνέχεια θα μάθουμε τι ακριβώς έχει υποθεί.